Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, όπως είχα πει και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχω τη χαρά να φιλοξενώ, όχι στο στούντιο δυστυχώς ακόμα, αλλά μέσω Skype τον κύριο Γιάννη Μπελονιώτη, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμονας, επιχειρηματίας, αλλά και συνιδρυτής του MyPortal, του αρκετά πετυχημένου site της περιοχής μας, της κεντρικής Μακεδονίας, του myportal.gr, το οποίο φυσικά απευθύνεται σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο. Κύριε Μπελονιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και είστε σήμερα στη Γύρω Τηλεόραση. Αλέξανδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τιμή να είμαι παρόν στο κανάλι σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε απευθείας με τα επιχειρηματικά, αν θέλεις, Γιάννη. Θα ήθελα να μου πεις και να μου δώσεις μερικές περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το θέμα του νέου ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ το οποίο τρέχει από την 1η-1η του 2021 και δεν είναι άλλο από το πρόγραμμα για τη δημιουργία ιστοσελίδων, ουσιαστικά e-shops, ηλεκτρονικών καταστημάτων, για τις επιχειρήσεις της Λιανικής. Θέλω να μου δώσεις δύο πλευρές, δύο αναγνώσεις. Η μία είναι για ποιο λόγο βγήκε τώρα, μήπως δηλαδή καθυστέρησε, και η δεύτερη είναι πόσο εύκολο μπορεί να είναι κάποιος να μπει σε αυτή την πλατφόρμα, να εκμεταλλευτεί το νέο ΕΣΠΑ, μέχρι τι δυναμική έχει και πώς μπορεί να το αξιοποιήσει ένας μικρός ελεύθερος επαγγελματίας. Το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί τον βραχίωνα και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά το αναπτυξιακό της πλαίσιο και γενικότερα τις κινήσεις τόσο των ελευθέρων επαγγελματιών και της ιδιωτικής οικονομίας, όσο επίσης και του γενικότερου ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το ΕΣΠΑ όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει, ειδικότερα το προηγούμενο, το 2014-2020, να συνδράμει σε πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί και τα οποία σήμερα το σύνολο των πολιτών όλων τα βιώνει. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τη συγκεκριμένη δράση. Η συγκεκριμένη δράση είχε προκηρυχθεί, είχε μάλλον βγει η προδημοσίευσή της πριν από αρκετό καιρό. Ο σχεδιασμός της ξεκίνησε εν μέσω της πανδημίας. Μάλιστα, αποτελεί και ένα από τα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν βγει το τελευταίο χρονικό διάστημα για να βοηθήσουν εμπράκτως την πραγματική οικονομία. Η προδημοσίευση σε σχέση με την τελική δημοσίευση διαφέρει προς το καλό και προς το συμφέρον του λιανικού εμπορίου και του εμπορικού κόσμου, καθώς μπορούν να ενταχθούν γενικότερα επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες έχουν ως βασικό CAD, κωδικό δραστηριότητας δηλαδή, τον 47, όπου είναι ο κωδικός του λιανικού εμπορίου, ή κατά την χρονιά του 2020 προήλθε ο μεγαλύτερος τζίρος τους από το λιανικό εμπόριο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την προδημοσίευση, η οποία στην ουσία ζητούσε μόνο ως βασικό κωδικό των 47, άρα αυτό σημαίνει ότι πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις επιπρόσθετες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι υποβολές του προγράμματος ξεκινάνε 22 του μήνα, όπου θα έχουν διάρκεια για ένα μήνα. Οι επιχειρήσεις λοιπόν στο σύνολό τους, είτε αυτές που έχουν κατασκευάσει μετά τις 18 Τρίτου του 20, ημερομηνία δηλαδή που ξεκίνησε το συνολικό lockdown στην Ελλάδα, είτε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κατασκευάσει το e-shop τους, αλλά επιθυμούν να κάνουν ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορούν λοιπόν να υποβάλουν σε αυτό το πρόγραμμα και με κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν ως επιτοπλίστων με το ποσοστό μείωσης του τζίρου τους, πάμε και συγκρίνουμε τις τετραμηνίες του 20 με του 19, την τελευταία τετραμηνία, και θα πρέπει να έχουν κατά ελάχιστο 20% πτώση τζίρου για να μπορούν να επαστούν σε αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό είναι 100% επιδοτούμενο. Αφορά δράσεις οι οποίες είναι, όπως είπες πολύ σωστά πριν, Αλέξανδρε, κατασκευής ή ανακατασκευής ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς επίσης και αγορά εξοπλισμού, όπως λάπτοπ, υπολογιστής, εκτυπωτής, σκάνερ, πολυμηχάνημα. Επίσης χρηματοδοτεί, για όσους το επιθυμούν, και λογισμικό πρόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει με την λεγόμενη ηλεκτρονική παραγγελοληψία. Όπως αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές μας, είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, σήμερα ειδικά για το λιανικό εμπόριο, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια φθορά, ούτως ώστε να μπορέσει να ορθοποδήσει και να μπορέσει επίσης να μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα αν καθυστέρησε ή όχι, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν καθυστέρησε, έρχεται σε ένα κέριο και κομβικό σημείο, όπου στην ουσία σήμερα η πραγματική οικονομία το χρειάζεται. Το χρειάζεται κυρίως το λιανεμπόριο, καθώς βλέπουμε ότι πλέον όλη η αγορά στρέφεται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και από εκεί και πέρα οι ίδιοι τους οι έμποροι είναι σε θέση να το αξιοποιήσουν στο έπακρο και να αποτελέσει ένα πρώτο εφαλτήριο για να μπορέσουν να στηριχτούν πάνω σε αυτό. Ήδη σε προγενέστερη φιλοξενία που είχα στο κανάλι σας και ειδικότερα στην εκπομπή σου, είχαμε αναφερθεί ότι πρόκειται να βγει αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να δώσουμε περισσότερες συμβουλές για αυτούς οι οποίοι έχουν απορίες εύλογες, καθώς θα πρέπει άμεσα να κινηθούν ούτως ώστε να δούνε τις προϋποθέσεις τους, να δουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις τους
να μιλήσουν με υπεύθυνους και αρμόδιους που γνωρίζουν τα προγράμματα, αλλά μπορούν να τους υλοποιήσουν και τις ηλεκτρονικές κατασκευές των σελίδων τους, για να μπορέσουν να υποβάλουν. Άρα, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, δεν χρειάζεται να έχεις μόνο τον κωδικό δραστηριότητας νούμερο 47, δηλαδή το λιανικό εμπόριο, αλλά μπορεί να έχεις μια αύξηση τζίρου στο κομμάτι αυτό, δηλαδή μέσω λιανικής πώλησης, αρκεί η πτώση να είναι τουλάχιστον 20% σε σχέση με τον τζίρο του 19. Τετραμηνία Ακριβώς. είναι αυτά, μου είπες, έτσι. Ακριβώς. Είναι η τελευταία τετραμηνία που εξετάζεται. Mm-hmm. Αυτό εξετάζεται από τις οικονομικές καταστάσεις του καθενός. Και φυσικά από αυτά τα οποία θα δηλώσει μέσα από το πρόγραμμα, από την εφαρμογή του προγράμματος, όταν θα γίνεται η υποβολή του. Γιάννη, κύριε Μπελονιώτη, από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι μονοπρόσωπες. Μπορούν να μπουν και αυτές. Δεν έχει, δηλαδή, δεν χρειάζεται να υπάρχει μια ε ή όμικρον ε και μπαίνουν όλοι. Μπαίνουν όλοι. Μπαίνει το σύνολο όλων των νομικών οντοτήτων, από ατομική επιχείρηση έως νομικό πρόσωπο, όμικρον έψιλον, 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 μονοπρόσωποι και ή και μονοπρόσωποι ΕΠΕ και ΑΕ. Άρα αυτό μας καλύπτει και καλύπτει το σύνολο του εμπορικού κόσμου και το σύνολο του λιανικού εμπορίου, με την προϋπόθεση ότι φυσικά είχαν πτώσει όσον αφορά στο τζίρο. Μία βασική προϋπόθεση επίσης, για να πούμε όχι τόσο προϋπόθεση όσο παρατήρηση, είναι ότι θα πρέπει όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν στο πρόγραμμα να έχουν φυσικό κατάστημα. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν ένα κατάστημα μέσα από το οποίο πουλάνε τα προϊόντα τους. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται για να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός σε σχέση με τα ήδη φυστάμενα ηλεκτρονικά καταστήματα. Κατανοητό. Μια ερώτηση όμως, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ ουσιαστική, νομίζω, για την λειτουργία του όλου εγχειρήματος. Για να κάνεις ένα e-shop, πες το ότι το κάνεις. Ωραία. Το έχουμε έτοιμο, μπαίνουμε στη www.magazimu.gr, ας πούμε, και είναι το κατάστημα του κάθε επιχειρηματία. Αυτό όμως, για να το βρεις, χρειάζεται κάποια εργαλεία αναζήτησης. Δηλαδή, πρώτον, πρέπει να έχεις μια σωστά δομημένη ιστοσελίδα στην οποία μπορεί κάποιος εύκολα να έχει πρόσβαση, όπως ένα εξυπνόνομα, ή από την άλλη πλευρά κάποια συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές, οι οποίες φαντάζομαι οι επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν να κάνουν αυτό το εγχείρημα τις έχουν κατά νου και θα τις δομήσουν έτσι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο προλαβαίνουμε, γιατί νομίζω το περιθώριο είναι λίγο μικρό. Και το δεύτερο είναι η διαφήμιση. Γιατί καλώς ή κακώς, ένα κατάστημα ηλεκτρονικό, αν απλά το έχεις και δεν το διαφημίζεις, είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται για να προωθήσει την επιχείρησή του? Καταρχήν, το πρώτο σωστό το οποίο ανέφερες είναι ότι θα πρέπει να απευθυνθεί σε επαγγελματίες οι οποίοι έχουν εμπειρία και ομαλή και σωστή και έμπειρη ομάδα έργου, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν με τις προδιαγραφές του καθενός το ηλεκτρονικό κατάστημα. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε τις ανάγκες, να δούμε τον ανταγωνισμό, διότι κάθε ένα προϊόν έχει τον δικό του ανταγωνισμό, και θα πρέπει να γίνει μια σωστή και στρατηγική κίνηση πάνω στο κομμάτι του πρώτου που έχει να κάνει με τον σχεδιασμό. Στη συνέχεια, όπως πάλι πολύ σωστά είπες, όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και όταν ανέβει το ηλεκτρονικό κατάστημα, εδώ πέρα ξεκινάει το πιο δύσκολο σημείο, το οποίο έχει να κάνει καθαρά με το πώς αυτή η οντότητα, η καινούργια οντότητα, η εμπορική οντότητα, θα μπορέσει να γίνει γνωστή και θα μπορέσει να προσελκύσει πελατολόγιο. Εδώ λοιπόν έρχονται πάλι οι ειδικοί, οι οποίοι πρέπει ανάλογα με την κατηγορία και ανάλογα με το προϊόν να επιλέξουν τους σωστούς τρόπους και τα σωστά κανάλια επικοινωνίας και διαφήμισης, για να μπορέσει να γίνει η προβολή και κατ' επέκταση να γίνει και η πώληση. Υπάρχουν τα παραδοσιακά κανάλια, τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με το mouth to mouth, δηλαδή η διαφήμιση στόμα-στόμα, όπως την ονομάζουμε, σε ένα δικό μας πελατολόγιο, η μαζική αποστολή SMS σε ένα δικό μας πελατολόγιο από database το οποίο έχουμε συγκεντρωμένο από βάση δεδομένων, η μαζική αποστολή email, η οποία και αυτή αποτελεί ένα κομβικό ρόλο στην ενημέρωση. Όλα αυτά όμως πρέπει να είναι στοχευμένα. Θα πρέπει δηλαδή, πέρα από την ενημέρωση και άνοιξη το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να έχουμε και μία στόχευση. Τι ζητάμε από τον πελάτη και τι δίνουμε στον πελάτη. Φυσικά εννοείται ότι υπάρχει πάλι ο παραδοσιακός τρόπος, που είναι η διαφήμιση, το ραδιόφωνο, όπου ανεβαίνουν τα κοστολόγια φυσικά εκεί πέρα, αλλά είναι και ο νέος κόσμος, όπου έχουμε να κάνουμε με τα λεγόμενα social media. Κυρίως με εστίαση στο Facebook και στο Instagram, όπου είναι και η περισσότερη μάζα καταναλωτών. Εκεί πέρα πάλι όμως θα χρειαστεί να γίνονται στοχευμένες και επαγγελματικές κινήσεις, και θα πρέπει πάλι να απευθυνόμαστε, όπως προείπα, στους επαγγελματίες. Καθώς ο κάθε ένας, ο οποίος εξειδικεύεται στο αντικείμενό του, οφείλει και πρέπει να γνωρίζει γενικότερα πράγματα στο πώς εξελίσσονται πάνω στο αντικείμενό του, αλλά και κυρίως στο πώς εξελίσσεται ο τελικός ανταγωνισμός.
Με συγχωρείς, Γιάννη. Θέλω να μου πεις όμως, νομίζω ότι την άλλη φορά είχαμε συζητήσει και υπήρχε ένα κομμάτι του budget από το ΕΣΠΑ το οποίο καλύπτει ανάγκες προώθησης. Ισχύει αυτό ή γιατί είχαμε δει ότι δεν το ξέρουμε ακόμα 100%, δεν ήταν, είχε βγει μια εικόνα, απλά δεν την ξέραμε ακόμα σήμερα που έχουμε την πλήρη εικόνα. Ισχύει αυτό πλέον ή όχι? Μέσα στο πρόγραμμα, στην προκήρυξή του, αυτή τη στιγμή περιλαμβάνονται οι δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την αγορά εξοπλισμού, όπως είπαμε, υπολογιστές, λάπτοπ, πολυμηχανήματα, σκάνερ, εκτυπωτές, και έχει να κάνει καθαρά και μόνο με την υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Φυσικά σε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι οι προμηθευτές, οι εταιρείες δηλαδή οι οποίες κατασκευάζουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα και κυρίως και εμείς, ας πούμε, που στο λέω και στο δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το κομμάτι, έχουμε επιλέξει για να είμαστε πιο ευέλικτοι απέναντι στους πελάτες και απέναντι στους δυνητικούς πελάτες, να προσφέρουμε εμείς μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό του ηλεκτρονικού καταστήματος μία πρώτη προσέγγιση, ένα πρώτο βήμα στο πώς ακριβώς μπορεί να σχεδιαστεί μία καμπάνια και να ξεκινήσει μία σταδιακή καμπάνια τόσο από τα social media όσο και από τις μηχανές αναζήτησης. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται πρώτον για να γίνει γνωστή η δουλειά μας και δεύτερον γίνεται για να γίνεται πετυχημένη η δουλειά μας, και πετυχημένη η δουλειά μας γίνεται εφόσον ο ίδιος επαγγελματίας καταφέρει να πουλήσει και καταφέρει να πουλάει διαχρονικά. Άρα μέσα από το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή δίνεται ένα ικανοποιητικότατο ποσό το οποίο έχει τη δυνατότητα κάποιος να κατασκευάσει ηλεκτρονικό κατάστημα και μέσα από τον ανταγωνισμό, μέσα από τον μεγάλο ανταγωνισμό και την υπερβολική προσφορά που υπάρχει εταιριών που κατασκευάζουν και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, να μπορέσει να αναζητήσει ικανές λύσεις οι οποίες θα του δώσουν και το επιθυμητό αποτέλεσμα της διαφήμισης. Κατανοητό. Πέρα από το myportal.gr όμως, Γιάννη, είσαι συνιδρυτής και στο ota365.gr. Θέλω να μου πεις, μιας και πλέον η Θεσσαλονίκη ξεπέρασε πλέον το πρόβλημα, δεν είμαστε πλέον μέσα στο χαμό, ας το πούμε έτσι, της μύδιας. Θέλω να μου πεις, γιατί τα παρακολουθείς αρκετά στενά, πώς βλέπεις ότι αντέδρασε ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά στον παγιώτο που περάσαμε τις προηγούμενες ημέρες? Βάζεις ένα θετικό ή όχι πρόσημο, και θα ήθελα να τα δούμε λίγο γενικά από το κεντρικό Δήμο και να απλωθούμε λίγο προς τα έξω. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσω την άποψή σου, γιατί ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάποιες γκρίνιες από κόσμο. Παλιά είχαμε ότι πάγωσαν οι αλατιέρες, τώρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε το υπερβολικό αλάτι, ότι έπεσε πάρα πολύ αλάτι για την πρόληψη. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να βρούμε τη μέση οδό, τη μέση λύση. Γιατί ούτε καλό είναι να δαπανάς πάρα πολλούς πόρους, ούτως ώστε να καταπολεμήσεις τον παγετώνα, ένας παγετός όμως ο οποίος δεν ήταν τόσο σφοδρός όσο τον περιμέναμε. Δηλαδή, μήπως έπρεπε να κάνουμε μια οικονομία κλίμακος και να κρατήσουμε κάποια ή όχι? Δώσε μου την άποψή σου. Καταρχήν να πω και να αναφέρω ότι το TA365 ήσουν ο πρώτος ο οποίος το παρουσίασε. Παρουσίασε στην εκπομπή σου και στο κανάλι σας ότι ξεκίνησε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι καταρχήν αν το πάμε σε ένα αξιακό, σε μια αξιακή εξίσωση, θα δούμε ότι το κομμάτι της πολιτικής προστασίας όσον αφορά στο αρμόδιο Υπουργείο αντέδρασε ορθά. Έγινε δηλαδή μια προληπτική ενημέρωση, έγινε μια ενημέρωση προς όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφέρομαι στην κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα δε στους όμορους δήμους της Θεσσαλονίκης, ακόμα και στον ίδιο το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είχαμε πολύ νωρίτερα την ενημέρωση λοιπόν ότι πρόκειται να έρθει αυτό το κύμα. Δεν ήταν τόσο σφοδρό όσο το περιμέναμε. Είδαμε ότι μετατοπίστηκε προς την Αθήνα, όπου σήμερα βλέπουμε και παρατηρούμε στα social media λευκές ημέρες, λευκή ημέρα από πολύ χιόνι. Ωστόσο, είχαμε το κόψιμο της Ελλάδας στα δύο, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Σωστό. Αυτό. Δηλαδή, σήμερα η Παθέα είναι κλειστή. Δεν μπορείς να πας σε Θεσσαλονίκη ή Αθήνα αντίστοιχα, γιατί είναι κλειστός ο δρόμος. Σωστό. Προφανώς η συγκεκριμένη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε έγινε για προληπτικούς λόγους και έγινε για καθαρά λόγους να μπορέσει ο κόσμος να οδηγήσει με ασφάλεια για να μην προκληθούν ατυχήματα. Αλλά θα επανέλθουμε στο προγενέστερο. Στο προγενέστερο λοιπόν θέμα μας, εγώ εκτιμώ καταρχήν σε επίπεδο περιφέρειας ότι ο μηχανισμός λειτουργήσε άψογα. Παρατήρησα και ως μέσος πολίτης ότι δεν υπήρξε κάποιος δρόμος αποκλεισμένος. Παρατήρησα ότι ενεργοποιήθηκε τάχιστα ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας. Και επίσης αυτό το οποίο δεν άκουσα είναι παράπονα από πολίτες
και ούτε γίναμε και αποδέκτες προβλημάτων ακόμα και στις ιστοσελίδες, για τυχόν αποκλεισμούς δρόμων ή γενικότερα για μεγάλα και σοβαρά προβλήματα. Αυτό λοιπόν σε κομμάτι περιφέρειας λειτουργήσε και λειτουργήσε στο 100%. Και επίσης συνεχίζει και λειτουργεί μέσα από μια σειρά μέτρων τα οποία παρθήκανε, όπως ήταν για παράδειγμα το κλείσιμο των σχολείων. Γιατί θα πρέπει να θυμηθούμε ότι τα σχολεία δουλεύουν με μια σειρά μέτρων λόγω και της πανδημίας, όπως είναι ανοιχτά παράθυρα και ούτω καθεξής. Άρα μπήκαμε σε μια διαδικασία προφύλαξης και κατά την είσοδο, αλλά και κατά την παραμονή των μαθητών μέσα στο σχολείο. Όσον αφορά σε επίπεδο Δήμων, είδα μια κίνηση από όλους τους Δήμους και ειδικότερα από τους μεγάλους Δήμους υπερπροσπάθειας και υπερβολικής γενικότερα προσπάθειας πάνω στο κομμάτι του να είναι έτοιμοι. Όντως παρατηρηθήκανε κάποιες κινήσεις οι οποίες δείξαν υπερβολικό ζήλο, αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε αστοχίες όπως είχαν γίνει κατά το παρελθόν. Αστοχίες οι οποίες είχαν κοστίσει, αν θυμάσαι καλά Αλέξανδρε, και δυστυχώς μεγάλα προβλήματα και στο κυκλοφοριακό αλλά και στη μετακίνηση των ίδιων των πολιτών. Ισχύει απόλυτα. Φυσικά και είμαι υπέρ, και το γνωρίζεις πολύ καλά, του σωστού σχεδιασμού και του στρατηγικού σχεδιασμού, πράγμα το οποίο προϋποθέτει να είμαστε έτοιμοι και να καταναλώνουμε τις δυνάμεις μας όταν χρειάζεται και με τον τρόπο τον οποίο χρειάζεται. Είμαι όμως στην ευχάριστη θέση να πω ότι στο σύνολο όλων των Δήμων του όμορου τολοδημαρχού συγκροτήματος δεν παρουσιάστηκε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Άρα σε πρώτο χρόνο ο κρατικός μηχανισμός και η ενημέρωση, η προληπτική ενημέρωση λειτουργήσε. Μάλιστα αυτό είναι και ένα καλό βήμα για να δούμε πλέον ότι η πολιτική προστασία έχει γίνει μέλος και μέρος της ζωής μας, της ζωής ακόμα και της ίδιας της αυτοδιοίκησης. Και αυτό από πού προήλθε? Προήλθε από την ίδια την πανδημία, η οποία μας έκανε πιο ενεργούς στο πλέον να προλαμβάνουμε πράγματα. Άρα καταλαβαίνω την ανησυχία αρκετών πολιτών όσον αφορά τα κοστολόγια τα οποία δοθήκανε και όσον αφορά το αλάτι το οποίο προμηθευτήκανε οι Δήμοι, αλλά εκτιμώ ότι η κίνησή τους έγινε βάσει ενός σχεδιασμού πολιτικής ενημέρωσης που είχαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κατανοητό. Κλείνοντας, Γιάννη, μιας και έχουμε την ευκαιρία και μιλάμε λίγο για την αυτοδιοίκηση, θα ήθελα να πούμε και μέσα από το βήμα της Γιώργου Τηλεόρασης συλληπιτήρια στον κύριο, στην οικογένεια του Γιώργου του Προκοπίδη, του αντιδήμαρχου Λαγκαδά, ο οποίος έφυγε χτυπημένος από τον κορονοϊό πριν από 2 μέρες. Τα θερμά μας συλληπιτήρια από την οικογένεια της Γιώργου Τηλεόρασης θα θέλαμε να μεταφέρουμε. Και νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αγαπητός από το σύνολο του πληθυσμού. Νομίζω ότι δεν ακούσαμε κάποια κακή κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο και ας ελπίσουμε να είναι το τελευταίο θύμα του κορονοϊού, αν και δυστυχώς δεν το νομίζω. Θα ήταν όμως ευχής έργο. Συλληπιτήρια λοιπόν στους οικείους, στο δήμαρχο του Λαγκαδά, αλλά και στους οικείους του Γιώργου του Προκοπίδη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα, Γιάννη. Συμφωνώ απόλυτα. Συλληπιτήρια τα οποία τα έχουμε εκφράσει ήδη. Από την λίγη επαφή την οποία έχω με τον Δήμο Λαγκαδά, κατάλαβα ότι ο Γιώργος ο Προκοπίδης ήταν ένας ικανός, άξιος άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά είχε συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα έγινε και ένα σχολείο, το οποίο δεν το γνώριζα εγώ, ειδικής αγωγής. Ναι, ναι, βέβαια. Το οποίο το γενιάσανε φέτος, το Σεπτέμβριο, Γιάννη. Είναι άξιο συγχαρητηρίων. Τα θερμά μου συλληπιτήρια, διότι μπορώ να καταλάβω και το έχω βιώσει πως είναι να χάνεις ένα συγγενικό σου πρόσωπο, ειδικότερα σε τόσο μικρή ηλικία, στην οικογένειά του, στις κόρες του και στη γυναίκα του. Πραγματικά εκτιμώ και πραγματικά περιμένω οι συνάδελφοί του στην τοπική αυτοδιοίκηση να σταθούν δίπλα, διότι πραγματικά το χρειάζονται τα μέλη της οικογένειάς του, να συνεχίσουν το έργο του και κυρίως να συνεχίσουν τον αγώνα τον οποίον έκανε ανιδιοτελώς για τον ίδιο τον τόπο. Έτσι ακριβώς. Εύχομαι πραγματικά να συνεχίσω να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα, είτε από γνωστά μας πρόσωπα είτε και από άγνωστά μας πρόσωπα, και πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους να σταματήσει όλο αυτό το κομμάτι της πανδημίας για να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Και επειδή, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, μόνο πρόγονοι κάλιο το προλαμβάνει, παρά το θεραπεύει, εγώ θα συνιστήσω όπως κάθε φορά τη χρήση μάσκας και ό,τι δίνει ο ΕΟΔΗ να το ακολουθούμε πιστά, μιας και
νομίζω ότι είναι μονόδρομος πλέον, το έχουν καταλάβει οι συμπολίτες μας όλοι, Γιάννη, ότι είναι μονόδρομος για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να βγούμε από αυτό τον κυκαιώνα που έχουμε περιέλθει. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελενιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι τα καλύτερα και θα είμαστε στο επανειδέν. Με χαρά, με χαρά. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Να είστε καλά.